Λοιπόν, πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά να δούμε. Κύριε Συρίγο, βλέπουμε ότι κάτι να αλλάζει τώρα. Είχαμε και σήμερα δηλώσεις τώρα του ΑΚΑΡ, ο οποίος είπε ότι εμείς κάποια στιγμή μπορούμε και να συζητήσουμε πάλι με την Ελλάδα. Βλέπουμε να γυρίζει λίγο, δηλαδή η παρουσία του Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον επηρέασε κάπως. Δηλαδή, του είπαν και άκουσε και τους Αμερικάνους ή οποιονδήποτε άλλον έτσι να τον πιέζει να αλλάξει λίγο, να βάλει λίγο νερό στο κρασί του. Μάλλον δεν άκουσε τους Αμερικάνους παρότι το ήθελε. Δηλαδή ήθελε να μιλήσει μαζί τους, με τον πρόεδρο Biden δεν τα κατάφερε. Η εκτίμησή μου είναι πως ό,τι και να γίνει είναι μια κίνηση τακτική. Η στρατηγική κίνηση είναι η αμφισβήτηση του συνολικού καθεστώτος της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα, για τακτικούς λόγους, επειδή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα F-16, πιθανόν να θέλουν να αλλάξουν την εικόνα των πραγμάτων. Έχουμε και ένα σημαντικό γεγονός, ότι πριν από μερικές ημέρες ο Πούτιν μίλησε περίπου ευθέως για χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση που η Δύση ή κάποιος πειράξει εθνικά εδάφη της Ρωσίας. Mm-hmm. Μετά την αναμενόμενη προσάρτηση των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία, αυτό είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Αυτό το λέω διότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το ΝΑΤΟ θα ξαναμπεί πάλι στον πειρασμό και η Αμερική να δώσουν τα F-16 στην Τουρκία, λόγω του ότι η Τουρκία είναι βασικός παράγοντας ανασχέσεως της Ρωσίας στην περιοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Άρα, μπορεί η εικόνα του Ερντογάν να ήταν κακή στην Αμερική. Κατά τη γνώμη μου, ήταν ειδικά η ομιλία του στον ΟΗΕ, ήταν και αραζονική και του έκανε κακό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Αμερική θα προσαρμοστεί στη λογική αυτή που λέει ότι δεν δίνουμε τίποτα στον Ερντογάν, αλλά αντιθέτως θα προσπαθήσει να τον κρατήσει μέσα στο μαντρί, ιδίως τώρα που προβάλλει ως ενδεχόμενο η πυρηνική απειλή της Ρωσίας. Οι εικόνες του Ερντογάν μαζί με τον Πούτιν εκεί στη σύσκεψη, στη διάσκεψη που είχαν, ξέρω, στη Σαγκάη, με όλους αυτούς οι οποίοι προφανώς είναι και απέναντι την Ευρώπη, δεν δημιουργήσαν ένα περαιτέρω αρνητικό κλίμα. Ο Ερντογάν έχει το χαρακτηριστικό ότι προσπαθεί να περάσει μια εικόνα πως η Τουρκία, ναι, μεν έχει καλές σχέσεις με τη Δύση, mm-hmm. αλλά είναι μια δύναμη μεγάλου βεληνεκούς του επίπεδου της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας και μπορεί να χαράσει τη δική της εξωτερική πολιτική ανεξαρτήτως του τι λένε οι δυτικοί σύμμαχοι. Mm-hmm. Αυτό ενοχλεί, αλλά από την άλλη μεριά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή προβάλλει σοβαρά το ενδεχόμενο να έχουμε πυρηνικό πόλεμο στην Ευρώπη, είναι κάτι που οθεί το ΝΑΤΟ στο να είναι εξαιρετικά προσεκτικό. Το λέω για να έχουμε τη μεγάλη εικόνα κατά νου. Ότι δεν τη θέλουν την Τουρκία, αλλά από την άλλη μεριά η Τουρκία τους είναι απαραίτητη για την ανάσχεση της Ρωσίας. Άρα κάπου προσπαθούν να ισορροπήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Στεφανή, τώρα ξέρετε, είναι πολλοί κόσμοι, ο οποίος με πιάνει προφανώς και εσάς και με ρωτάει τι θα γίνει με την Τουρκία και αν ο Ερντογάν θα υλοποιήσει αυτές τις απειλές του και αν κινδυνεύουμε να πάμε σε πόλεμο. Υπάρχει ο κίνδυνος ο Ερντογάν να κάνει το βήμα. Μέχρι τώρα έχουμε αυτό το επίπεδο ρητορικής, έχουμε κάποιες υπερπτήσεις, έχουμε κάποια εργαλοποίηση ουσιαστική για το μεταναστευτικό. Αυτά τα οποία λέει για γκρίζες ζώνες, νησιά κτλ. Πιστεύετε ότι μπορεί κάποια στιγμή να κάνει ένα βήμα? Βλέπουμε και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Συρίγο σε ό,τι είπε. Και έκανε μια μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ της στρατηγικής της Τουρκίας και των τακτικισμών που ακολουθεί η τουρκική κυβέρνηση. Η στρατηγική της Τουρκίας είναι σαφής, την έχουμε αναλύσει, την έχουμε βγάλει όλα τα πιθανά σενάρια για εμάς και έχουμε τις ανάλογες επιλογές. Οι τακτικισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν το χαρακτηριστικό του εκκρεμούς. Τη μία έρχονται προς το μέρος μας πάρα πολύ σκληροί, την άλλη, την αμέσως επόμενη στιγμή έχουμε δηλώσεις του τύπου πρέπει να συναντηθούμε, πρέπει να τα βρούμε. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα ειρήνης. Η εκτίμηση είναι, και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι πρώτον, η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να κάνει θερμό επεισόδιο. Κάποιος ο οποίος αναλύει μια κατάσταση δεν είναι μελλοντολόγος. Δεν μπορεί να προβλέψει. Mm-hmm. Εξετάζει τις δυνατότητες του άλλου. Δεν εξετάζει τις προθέσεις. Εξετάζοντας λοιπόν τις δυνατότητες, βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα θερμό επεισόδιο. Το θέλει σε καμία περίπτωση. Διότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια, αν δούμε τον παγκόσμιο χάρτη, τι γίνεται στην Ουκρανία, τι γίνεται στην Αρμενία, τι γίνεται στο Κυργιστάν, τι γίνεται στη Συρία, τι γίνεται στη Λιβύη, κανένας δεν θέλει μια πρόσθετη πηγή φωτιάς στην περιοχή μας. Και βεβαίως η Τουρκία δεν το θέλει. Η Τουρκία θα τη βόλευε να γίνει ένα θερμό επεισόδιο, αλλά να το προκαλέσει η Ελλάδα. Εμείς από την πλευρά μας, έχοντας αναλύσει όλες τις καταστάσεις και τις δυνατότητες της Τουρκίας, έχουμε απάντηση για κάθε μία από τις διαφορετικές περιπτώσεις που μπορεί να συμβούνε.
στο διπλωματικό επίπεδο, στο οικονομικό επίπεδο, στο πληροφοριακό επίπεδο και στο πεδίο. Κύριε Σταδακόπουλε. Ναι, συμφωνώ βεβαίως με τους προλαλήσαντες και σε επίρρωση να δούμε λιγάκι τα θέματα και τα νομικά και τα πολιτικά μέσα στην Τουρκία. Ο πρόεδρος Ερντογάν καταφανώς μας έχει δείξει ένα τρίπτυχο. Το τρίπτυχο αυτό σχετίζεται πρωταρχικά με το εσωτερικό μέτωπο, δηλαδή τις εκλογές που έχει μπροστά του. Είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, το οποίο το λαμβάνουμε υπόψη ως παράμετρο, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Είναι ευρύτερη πολιτική του, αναλύθηκε προηγουμένως για μη φάω τον χρόνο. Άρα λοιπόν, εσωτερικά τι έχει να αντιμετωπίσει? Έχει μια νομή αντιπολίτευση, η οποία του έχει βάλει μια παγίδα. Του λέει, προχώρασε αυτά που λες, υλοποίησέ τα και εμείς εδώ πέρα σε στηρίζουμε. Αν αποτύχει, που θα αποτύχει, θα του πούνε είσαι ανίκανος για να είσαι ηγέτης των Τούρκων. Αν δεν τα κάνει, ήδη τον αποκαλούν δειλό. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να τα κάνει, άρα πάλι είναι ανίκανος να είναι ηγέτης των Τούρκων. Ως εκ τούτου λοιπόν τον έχουν παγιδεύσει. Μέσα στα δικά του επιχειρήματα, αν θέλετε, ούτως ώστε να είναι προς γκρεμός και πίσω ρεύμα. Πώς θα βγει από αυτό? Μόνος του έχει παγιδευτεί με τη ρητορική του. Ακριβώς. Πώς θα βγει τώρα από αυτό? Να δούμε πιθανές παραμέτρους. Να δούμε τι λέει το Σύνταγμα της Τουρκίας. Στο άρθρο 119, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, λέει ότι σε περίπτωση που υπάρχει πόλεμος ή δεχτεί επίθεση αυτή η χώρα και άλλα διάφορα, μπορεί να παραταθεί η θητεία και της Εθνοσυνέλευσης της Μεγάλης Αυτονομίας της Τουρκικής και του Προέδρου για 6 μήνες και άλλους 4. Και άλλους 4, και άλλους όσο χρειάζεται και όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος. Θα κάνει ένα θερμό επεισόδιο επιτιθέμενος? Όχι. Θα ήθελε ένα θερμό επεισόδιο να φανεί ότι το προκαλεί η Ελλάδα? Πολύ πιθανόν. Είναι οι Τούρκοι ειδικοί σε αυτό, δηλαδή στο να κάνουν προβοκατορικά χτυπήματα? Ναι. Το γνωρίζουμε ήδη από το 1955, από το Harpo Zeldairesi, από το Zelhard Dairesi, το γραφείο τότε που οργάνωσε το προγκρόμ του 1955 και φτάνοντας μετά στην Κύπρο μέχρι την εποχή των ημείων. Άρα λοιπόν, αν και την υπόθεση και την οργάνωση Βαριοπούλα, αν λοιπόν έριχναν οι παραδείγματι μόνοι τους, παράδειγμα της υπόθεσης εργασίας, ένα Bayraktar μόνοι τους και το απέδιδαν τάχα μου, το έριξαν οι Έλληνες, πράγματι θα μπορούσε να δοθεί μια αφορμή κάπως εκεί πέρα ο πρόεδρος Ερντογάν να επικαλεστεί διάφορα. Κατά τα άλλα, και να βάλω μια τελεία. Οι αντίπαλοι του έχουν το εξής πρόβλημα. Στο Σύνταγμα της Τουρκίας, ο πρόεδρος εκπροσωπεί το έθνος. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε, δηλαδή λετά τσιμώα, το κράτος είμαι εγώ, οποιοδήποτε προσβάλλει τον Τούρκο πρόεδρο, προσβάλλει το τουρκικό έθνος. Άρα λοιπόν, μπορεί και να ποινικοποιηθεί η αντιπολίτευση, δηλαδή σε αυτά που λέει, και επομένως ψάχνει να βρει ερίσματα, ούτως ώστε να έχουν νομικά κολλήματα, για να μην είναι ανθυποψήφιοι απέναντί του, ούτως ώστε να μπουν σε μια κατηγορία, ας πούμε, δευτέρων. Δευτέρων ελληνικούς στελέχων, ούτως ώστε να τα αντιμετωπίσει πιο εύκολα. Έτσι νομίζει. Δηλαδή για να μην την ξαναπατήσει όπως την πάτησε με τον Ιμάμογλου, όπου έτρεχε εκ των υστέρων να κηρύσει στον Ντάνισταϊ, δηλαδή στο Συμβούλιο Επικρατείας του Τουρκικό, την εκλογή του Ιμάμογλου. Για να το προλάβει αυτό, προσπαθεί να βρει κολλήματα, ούτως ώστε να μην είναι καν πρωτοκλασάτη ανθυποψήφια απέναντί του. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Λίγο-λίγο είναι φανερά, συζητιούνται στην Τουρκία. Και υπάρχει και ένα θέμα ακόμα, μας ενδιαφέρει εδώ πέρα ως νομικούς όσοι είμαστε. Και τον κόσμο που μας ακούει, υπάρχουν συνταγματολόγοι στην Τουρκία που λένε η θητεία που θα κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος είναι δεύτερη ή πάει για τρίτη. Δεδομένου ότι ήταν ως προεδρεύομενη δημοκρατία πρόεδρος, άλλαξε το Σύνταγμα, έγινε προεδρική, έχει κάνει μία θητεία και πάει να κάνει δεύτερη ως προεδρική. Του λένε μερικοί συνταγματολόγοι, όχι, είναι τρίτη θητεία και δεν μπορείς, έχεις κόλλημα. Θα τα δούμε αυτά και η αντιπολίτευση φυλάγεται ποιον θα έχει απέναντί του. Διότι ξέρουν ότι θα στοχοποιηθεί και γι' αυτό το λόγο ακόμα δεν έχουν δηλώσει ποιος είναι η κοινή αποδοχής απέναντί του υποψήφιος. Ωραία, Κώστα, υπάρχει το ενδεχόμενο, είναι πιθανό να υπάρξει μια επαναπροσέγγιση με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Γιατί ακούμε τώρα για το ενδεχόμενο, υπάρχει μια νέα συνάντηση αρχές Οκτωβρίου στην Πράγα. Η πρώτη συνάντηση πρωθυπουργών έγινε τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, του 1973-74 με τον δικτάτορα Ανδρουτσόπουλο. 74. Το 74. Ιούνιο του 74. Από τότε έχουν γίνει πολλές συναντήσεις, αλλά δεν έχει υπάρξει κανένα αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι στις 13 Μαρτίου, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ο Πρωθυπουργός, και πολύ σωστά έκανε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Ένα μήνα πριν από αυτή τη συνάντηση είχαμε 360 παραβιάσεις. Ένα μήνα μετά τη συνάντηση είχαμε διπλασιασμό, είχαμε 680 παραβιάσεις. Άρα τα περιθώρια ενός διαλόγου είναι πολύ μικρά. Διότι ο Ερντογάν τι θέλει? Θέλει να καθίσουμε στο τραπέζι και να του πούμε τι θα του δώσουμε. Έχοντας υπόψη τα πρακτικά των συνομιλιών, των διαρευνητικών συνομιλιών που έχουν ξεκινήσει από τη συμφωνία της Βέρνης το 1976, βλέπει κανείς ότι εκεί ο Έλληνας διαπραγματευτής, πάντα θέλοντας να δημιουργήσει ένα κλίμα καλοπιστίας, κάνει μια τακτική υποχώρηση.
Ξέρω τα πρακτικά που λένε ότι μπορεί να μην επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα σε όλο το Αιγαίο, αλλά μόνο στην υπηρετική Ελλάδα. Και πάλι δεν υπάρχει η αντίστοιχη κίνηση καλής θέλησης από την Τουρκία. Άρα ποια είναι τα περιθώρια διαλόγου? Είναι ελάχιστα. Και όλο αυτό γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία που αναβάθμισε την Τουρκία. Οι Αμερικανοί δημιούργησαν ένα γεωπολιτικό τέρας στην Τουρκία και τώρα εισπράττουν τα επίχειρα. No. Και βλέπει κανείς ότι ενώ βγαίνει ένας ηγέτης της νατοϊκής χώρας και απειλεί ευθέως με στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των νησιών μας, απειλεί δηλαδή με ένα ατύλα στα νησιά μας, οι Αμερικανοί έχουν μια πάρα πολύ συμβατική αντιμετώπιση, αλλά και οι Ευρωπαίοι. Να διαβάσω πολύ γρήγορα τις ανακοινώσεις μετά από την εκστρατεία ότι θα έρθουμε ένα βράδυ. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαφορές πρέπει να διευθετούνται ειρηνικά με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ζωτικών, προσέξτε, και θεμητών συμφερόντων των χωρών. Και βεβαίως λέει να σταματήσουν οι απειλές. Η ανακοίνωση του State Department για το «θα έρθουμε ένα βράδυ» λέει: «Σε μια περίοδο που η Ρωσία εισέβαλε σε κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες». Τι μου λες δηλαδή? Και ζητούν την επίλυση των διαφορών μέσω διπλωματίας. Άρα έχουμε λοιπόν ένα χάιδεμα στην Τουρκία, γιατί ο Ερντογάν είναι ένας ο οποίος εκβιάζει και μπορεί με μια τυχοδιοκτική πολιτική ακόμα και να φύγει από τον Άκρο. Κώστα, τώρα μου δίνει μια καλή πάσα για να ρωτήσω τον Νίκο το Μελέτη για το αν η Ελλάδα, η οποία κινείται στη λογική ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούμε όλη αυτή την τουρκική προκλητικότητα έτσι στην Ευρώπη, να το ξέρουν και οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας, αν είμαστε ικανοποιημένοι από το κλίμα όπως έχει διαμορφωθεί στο εξωτερικό για όλη αυτή την κατάσταση. Δημήτρη, είναι ένα θετικό γεγονός ότι έχουν υπάρξει συμμαχίες τα τελευταία δύο χρόνια που έχει συνάψει η Ελλάδα με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, τα Εμιράτα και η καλή σχέση με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Απ' την άλλη πλευρά, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα εκεί, διότι επικοινωνιακά οι Τουρκοί έχουν προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά και προσπαθούν αυτή την εκστρατεία σπήλωση της Ελλάδας να την προωθήσουν σε ακόμα μεγαλύτερα κοινά. Και σε αυτό έχουν πολλές επιτυχίες. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, όταν παρουσιάζει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και η ελληνική πλευρά τους χάρτες οι οποίοι δείχνουν τι ακριβώς διεκδικεί ο κύριος Ερντογάν, δηλαδή το μισό Αιγαίο και όλη η Ανατολική Μεσόγειος βαφτούν τουρκικά χρώματα, τότε είναι πολύ εύκολο να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, σε σχέση με αυτό που ρώτησες πριν τον Κώστα, εγώ θέλω να πω δύο σημεία, γιατί ο θέμα το αν πρόκειται να υπάρξει συνάντηση ή όχι. Ο κύριος Ερντογάν τον τελευταίο καιρό συναντήθηκε με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, τον οποίο τον αποκαλούσε δολοφόνο, με τους Ισραηλινούς, τους οποίους κατηγορούσε ότι κάνουν απαρχάντη εναντίον των Παλαιστινίων, θέλει να συναντηθεί με τον Άσαντ. Νομίζω ότι αν επιτρέπει και διευκολύνει τους σχεδιασμούς του, πολύ εύκολα το Μητσοτάκης Γιώκη μπορεί να γίνει Μητσοτάκης Εβέτ. Αλλά όμως δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Ο κύριος Καλίν, όταν έκανε αυτό. Δεν θα βλέπει το Μητσοτάκη, τα έχει ξαναπεί και τον είδε. Ναι, σου λέω, δεν είναι κάτι απίθανο. Αλλά ο κύριος Καλίν, αυτό που είπε χθες και θεωρήθηκε ως άνοιγμα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Καλίν ταυτοχρόνως είπε ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα το πρώτο βήμα και μετά να κάνει και ο Ερντογάν τα δύο βήματα. Αν θεωρεί ότι το ένα βήμα πρέπει να κάνει η Ελλάδα πρέπει να αφορά τη Θράκη ή τον εξοπλισμό των νησιών ή οτιδήποτε άλλο, τότε οι Τούρκοι κάνουν λάθος. Τέτοια συνάντηση δεν μπορεί να γίνει με τέτοιες προϋποθέσεις. Αλλά ακόμα και αν γίνει μια τέτοια συνάντηση, αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και έχει επιβαρυνθεί από τουρκικής πλευράς, είναι πολύ δύσκολο να αποδώσει μια τέτοια συνάντηση. Καμιά φορά λέμε ότι ας γίνει συνάντηση και απλώς ας διαπιστώσουμε ότι διαφωνούμε. Όμως και αυτό κρύβει παγίδες, διότι αν διαπιστώσουμε ότι διαφωνούμε σε αυτά τα σημεία και με την ένταση με την οποία διαφωνούμε, τότε μπορεί να τροφοδοτηθεί περισσότερο η ένταση. Ωραία, λοιπόν, πάμε ένα λεπτό τώρα μέχρι την Κωνσταντινούπολη και την καλή συνάδελφο Αριάννα Φερεντίνο. Αριάννα, καλησπέρα και σένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να δούμε τι νεότερο έχουμε τώρα, γιατί είχαμε και κάποιες δηλώσεις καινούριες του ΑΚΑΡ. Δεν ξέρω αν διαμορφώνεται ένα κλίμα ότι μπορεί και να γίνει κάποια συνάντηση, την οποία προφανώς και η ελληνική πλευρά ανοιχτή είναι. Έτσι, εμείς έχουμε δηλώσει ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο. Υπάρχουν απόψεις ότι προετοιμάζεται μια τέτοια συνάντηση, ότι οι τόνοι έχουν πέσει και από την πλευρά του Ταϊπ Ερντογάν μέσω του Καλίν και από τον ίδιο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ωραία, να σε ρωτήσω λοιπόν, ο Ερντογάν, ο οποίος έλεγε αυτά τα Μητσοτάκης γιο και δεν πρόκειται να το ξαναδώ κτλ., πώς θα το πουλήσει αυτό?
Είναι πολύ εύκολο να το πουλήσει. Έχει πουλήσει και άλλες τέτοιες κολοτούμπες, αν μπορούμε, κυβιστήσεις να πούμε. Το έχει κάνει με πάρα πολλά, όπως ανέφερε και ο Νίκος προηγουμένως, με το Ισραήλ, με τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας. Δολοφόνο τον ανέβαζε, δολοφόνο τον κατέβαζε. Μάλιστα είχε υποσχεθεί ότι η δίκη του πρόκειται να γίνει εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Όπως είδαμε και οι δύο αυτές πολιτικές απόλυτες απόψεις ανετράπησαν πάρα πολύ εύκολα. Ο Ερντογάν μπορεί να αλλάξει και έχει προετοιμάσει τους δικούς του, το ακροατήριό του, τους ψηφοφόρους του και μάλιστα του δίνουν και τη δυνατότητα να αλλάξει εφόσον θεωρεί ότι αυτή η πολιτική εξυπηρετεί τη χώρα του και εξυπηρετεί τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω κάτι προηγουμένως. Κάποιος από τους φιλοξενουμένους σας είπε ότι η αντιπολίτευση είναι ενωμένη και εκβιάζει τον Ερντογάν. Η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ μεγάλη διάσταση. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα μεταξύ του Κιλιτσάρογλου και της Μεράλα Ξενέρ. Δεν καθυστερούν συνεχώς να ανακοινώσουν τον υποψήφιο. Όλοι πιστεύουμε ότι ο υποψήφιος απέναντι στον Ερντογάν θα είναι ο Κιλιτσάρογλου. Ωστόσο, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα μέσα στην ίδια την αντιπολίτευση. Το άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει το Φιλοκουρδικό Κόμμα, το οποίο εχθές μαζί με άλλους 5 μικρούς πολιτικούς σχηματισμούς δημιούργησε την τρίτη πολιτική συμμαχία, την αριστερή συμμαχία, οι οποίοι πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο αργότερα, καθώς πλησιάζουμε για τις εκλογές. Ο Ερντογάν νιώθει ότι απειλείται σε περίπτωση εκλογών ή πιστεύει ότι θα καταφέρει και πάλι να ανατρέψει τα δημοσκοπήσεις? Θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να ανατρέψει τα πράγματα. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά που έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα δεν του επιτρέπουν την επανεκλογή του. Τα τελευταία ποσοστά δείχνουν ότι το ΑΚΕΠΕ δεν πάει περισσότερο από 30%. Ο εταίρος είναι μόλις μέχρι το 6,97 περίπου. Αδύνατο να φτάσει το 50% για την Προεδρία. Παρόλα αυτά, όπως είπα, το ΧΑΝΤΕΠΕ, που είναι ο μεγάλος άγνωστος σε αυτές τις εκλογές, οι ίδιοι λένε ότι μπορούν να φτάσουν ακόμα και 15%. Άρα το ΧΑΝΤΕΠΕ μπορεί να γίνει ο ρυθμιστής των αποτελεσμάτων. Μας τώρα, Ρεία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Συρίγο. Να διευκρινίσω εγώ κάτι, μια κακή κυρία. Εγώ το είπα, κυρία Φερεντίνου. Είπα σε εισαγωγικά η ενωμένη, όπως φαίνεται απέναντί του δηλαδή, η αντιπολίτευση, η οποία είπα στο τέλος ακριβώς αυτό που είπατε, ότι δεν έχει ακόμα προτείνει τον κοινής αποδοχής ανθυποψήφιό του. Προαλήφεται και ένας άλλος από τον κεμαλικό χώρο, ο Ιτσέ. Έτσι. Ναι, Ιτσέ. Mm-hmm. Θα υπάρχει και από εκεί διάσπαση. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, τώρα είναι ένα θέμα πάντως το πώς αν έχουμε τη στήριξη που θα θέλαμε από την Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπουμε τις δηλώσεις αυτού του απίστευτου τύπου εκεί στο ΝΑΤΟ, ο οποίος κάθε φορά που τίθεται ένα θέμα όπου θέλουμε τη στήριξη και της Ανατολικής Συμμαχίας, έτσι έχει μια χώρα ένα σύμμαχο, υποτίθεται και είναι απίστευτο να βγαίνει ο Ερντογάν αυτά που λέει, νύπει τα σχήρα του κανονικά. Έχουμε εμείς, προφανώς έχουμε κινηθεί διπλωματικά όπως θα θέλαμε ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχουμε τις πλάτες που θα θέλαμε. Λοιπόν, να πούμε, ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Το πρώτο αφορά στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ οι αποφάσεις όλες βγαίνουν με ομοφωνία. Δεν μπορούν να βγουν αποφάσεις αλλιώς. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα από τα κράτη-μέλη διαφωνεί, τότε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, που είναι η έκφραση της φωνής του ΝΑΤΟ προς τα έξω, είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς εκείνον ο οποίος διαφωνεί και μάλιστα εμποδίζει να βγει και οποιοδήποτε κοινή πράξη και όλα αυτά τα πράγματα. Το ΝΑΤΟ λειτουργεί αποτρεπτικά χωρίς να φαίνεται. Το είδαμε το 1987. Το 1987 το ΝΑΤΟ κινήθηκε για να αποτρέψει... Λόρδος Κάρικτον. Ναι, μεσολαβητής με καψί. Ήταν ο Ζάλα. Ο πολύ καλός τότε γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρενέβη αποφασιστικά χωρίς να φανεί και απέτρεψε ελληνοτουρκική σύγκρουση. Πάμε τώρα στην Αμερική. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι ευρύτερο πρέπει να το έχουμε κατά νου. Η Αμερική δεν είναι διεθνές δικαστήριο. Το λέω αυτό διότι την αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα ως το διεθνές δικαστήριο στο οποίο θα πάμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας. Η Αμερική ενδιαφέρεται να υπάρχει ασφάλεια, τάξη και σταθερότητα. Mm-hmm. Δεν την ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδεια. Και εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει και το διεθνές δίκαιο όμως. Ναι, και ασφάλεια και τάξη όμως και σταθερότητα. Προφανώς μας ενδιαφέρει. Τον Ερντογάν δεν φαίνεται να ενδιαφέρει πολύ, γι' αυτό το λέω. Προφανώς μας ενδιαφέρει η τάξη, η ασφάλεια και η σταθερότητα, αλλά μας ενδιαφέρει και η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Η Αμερική λοιπόν σου λέει, αν έχεις προβλήματα με το διεθνές δίκαιο,
Σύρια και πήγαινε στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν χρειάζεται να έρθει σε μένα. Εγώ δεν είμαι τέτοια για να στολίσω. Κάνει διάλογο πριν. Θα έρθω τώρα στο θέμα του διαλόγου. Η μόνιμη εποδός τους είναι, και δεν είναι μόνο με την Αμερική, είναι γενικώς, μη μαλώνετε, συζητήστε μεταξύ σας. Είναι αυτό το οποίο, αγαπητέ Νίκο Μελέτη, είχε επισημάνει πριν από μερικά χρόνια ο Λάμπρος Παπαντονίου, μαμακαρίτης πλέον δημοσιογράφος, όταν είχε γίνει η κρίση των ημείων. Και είχε πει τότε ο Αμερικανός εκπρόσωπος, κάντε διάλογο, συζητήστε. Του είχε απαντήσει, εάν οι Γερμανοί αμφισβητούσαν κάποια νησίδα πολωνική, θα λέγατε στους Πολωνούς και στους Γερμανούς να πάνε στο τραπέζι διαλόγου για να τα βρούνε. Mm-hmm. Προφανώς και όχι. Ας τα βρούνε τώρα Biden με τον Πούτιν. Αυτό πρέπει να προτείνουμε κι εμείς. Επομένως, από τα WikiLeaks τα οποία έχουν βγει, είναι σαφές ότι και οι Αμερικανοί δρούν παρασκηνιακά και προσπαθούν να αποτρέψουν συγκρούσεις. Επομένως, ως προς το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να υπάρξει κοινή απόφαση, λειτουργεί παρασκηνιακά. Η Αμερική σου λέει θέλω ασφάλεια, σταθερότητα και δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε μία παρέμβαση όμως η Αμερική πριν από μερικές μέρες που μου έκανε εντύπωση, διότι ξεπέρασε το σύνηθες. Είπε ότι για τα συγκεκριμένα νησιά στα οποία αναφέρεται η Τουρκία που αμφισβήτησε την κυριαρχία τους, δεν τίθεται θέμα κυριαρχίας. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ακόμη περιμένει να δει τι στάση θα κρατήσει η Αμερική για να δει και εκείνη τι στάση θα κρατήσει. Τόσο απλά. Μάλιστα. Στο δίκιο μου. Θα έρθω στην απάντηση της ανταποκρίτριάς σας από την Τουρκία σε σχέση με το αν είναι δυνατόν ο Ερντογάν να αλλάξει την ακραία του συμπεριφορά και να ξαναγυρίσει. Η αντίδραση ή οι αντιδράσεις που παίρνει ο Ερντογάν τόσο από τη Δύση όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τέτοια που τον κάνει να αλλάξει τη στάση του. Βλέπουμε τις απαντήσεις των Αμερικάνων σε ό,τι αφορά στα F-35. Βλέπουμε τις απαντήσεις για τα F-16. Βλέπουμε την άρνηση που δέχεται και να δημιουργήσει τη ζώνη ασφαλείας, όπως τη λέει αυτός, στα νότια της χώρας του. Σε κάθε θέμα το οποίο θέτει, έχει απέναντί του μία αντίδραση. Αυτό τον κάνει να επανεκτιμήσει τη στρατηγική του, την τακτική του. Και γι' αυτό τον βλέπουμε πάρα πολλές φορές να αλλάζει συμπεριφορά. Και αυτό θα το κάνει και τώρα. Δεν θέλει πάλι να βρεθεί στο περιθώριο. Προσπάθησε και προσπαθεί πάρα πολύ σκληρά να παραστήσει ως επιτίδιος ουδέτερος αυτός ο οποίος θα δώσει λύση ή θα διευθετήσει την κρίση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Και τελικά δεν κατάφερε να το κάνει αυτό. Και να έρθω και στο εξής. Μιλήσαμε και κατηγορήσαμε τη Δύση, τις ΗΠΑ, ότι δεν είναι στο πλευρό μας. Εγώ θα πω κάτι το οποίο το αποδείξαμε περίτρανα το 19 και το 20. Όταν η Ελλάδα είναι ισχυρή και είναι σε θέση να υπερασπίσει τα δίκαιά της, τότε όλοι συντάσσονται μαζί της. Για να γίνει αυτό, για να έχεις την υποστήριξη των άλλων, πρέπει πρωτίστως εσύ να έχεις τη δύναμη τη διπλωματική, την οικονομική, τη δύναμη στο πεδίο, και τότε οι άλλοι θα είναι στο πλευρό σου. Έγινε αυτό το 2020. Και τώρα η Ελλάδα το ίδιο κάνει. Οπλίζεται με επιχειρήματα διπλωματικά, οπλίζεται με ενέργειες. Έχουμε μια διπλωματία εξαιρετικά ισχυρή, η οποία δίνει έναν τεράστιο επιχειρησιακό αγώνα καθημερινά και όχι μόνο στο εγγύς πεδίο μας, αλλά και στο μεμακρυσμένο, και ανατρέπει κάθε ισχυρισμό των Τούρκων. Τελευταίο θα ήθελα να πω το εξής. Να δούμε τι προσπάθησε ο Ερντογάν να κάνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Προσπάθησε να ακουμπήσει τις ψυχές και τις καρδιές της πλειονότητας των χωρών εκεί που είναι μουσουλμανικές. Η Ελλάδα εδώ και καιρό το είχε δει αυτό να έρχεται. Και σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να εξελιχθεί η αντιπαράθεση Ελλάδος και Τουρκία σε μια αντιπαράθεση πολιτισμών. Και γι' αυτό έχει συνάψει εξαιρετικές σχέσεις με τον μουσουλμανικό κόσμο. Για να αποτρέψει αυτό, και το πέτυχε. Μάλιστα. Λοιπόν, μία άνω τελεία. Πάμε σε ένα συντομότερο διαφημιστικό διάλειμμα ενός λεπτού μόνο και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε κύριε Σταθακόπουλε. Τώρα συζητούμε αν πρώτον η Ελλάδα έχει την στήριξη που θα έπρεπε να είχαμε από τη διεθνή κοινότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κτλ. Και αν ο Ερντογάν θα είναι διατεθειμένος κάποια στιγμή να κάτσει και πάλι στο τραπέζι για να συζητήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λοιπόν, στο θέμα στο αν κάθεται ο Τούρκος γενικά στην ιστορία του, αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε και ειδικά προς Ερντογάν, να ξανασυζητήσει. Σαφώς ναι. Κάνει κολοτούμπα, το λέμε έτσι λαϊκά, να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε αλυσβερής, συναλλαγή, μπορούμε να το πούμε παζάρι, μπορούμε να το πούμε καιροσκοπισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα. Και το θέμα τι θα συζητήσουμε τώρα πλέον. Το θέμα λοιπόν τι θα συζητήσουμε. Εμείς θεωρώ, από αυτά που ακούω τουλάχιστον και βλέπω,
ότι έχουμε συγκεκριμένη ατζέντα, συγκεκριμένα θέματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές μας. Η Τουρκία, κατά πάγια τακτική της, θέτει πολλά στο τραπέζι, και αυτό και εκείνο και το άλλο κτλ. Και σου λέει, ό,τι μπορέσω να σηκωθώ και έχω πάρει από εκεί, καλό είναι. Πρόγονοι μας είχαν μια παροιμία γι' αυτό. Τουρκονίδες, άσπρα θέλει, ασημένια νομίσματα, και αλωνίδες κι άλλα θέλει. Δηλαδή, αν πάρει ένα, θα θέλει δύο, στα δύο θέλει τρία, και αυτό δεν έχει τέλος. Νομίζω ότι όσοι διπλωμάτες μας έχουν τη γνώση και την εμπειρία και κατέχουν και τη γλώσσα τους, τους έχουν απέναντι, τουλάχιστον αυτό το γνωρίζουν και θέλω να πιστεύω ότι συμβουλεύουν κατάλληλα. Από εκεί και πέρα, αν θα το κάνει αυτό, ναι, καιροσκοπικά, ναι. Αν έχουμε εμείς την δέουσα στήριξη και βοήθεια, κοιτάξτε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σίγουρα είμαστε σε καλύτερη περίοδο από την εποχή που προσπαθούσαμε με κατευνασμό να λύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία, με κουμπαριές, ζεμπεκές ή το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Δεν είμαστε σε αυτή την περίοδο. Και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ούτε καν στην περίοδο των ημείων. Δηλαδή είμαστε εντελώς υποψιασμένοι και σε πλήρη εγρήγορση, τουλάχιστον χωρίς να είμαι στρατιωτικός αναλυτής, από αυτό που βλέπω, αντιλαμβάνομαι και από ό,τι συζητάω. Άρα δεν φοβάμαι κάτι εκεί. Έχουμε τη βοήθεια που θα έπρεπε. Αναλύθηκε καταλήρως προηγουμένως. Υπάρχει μια Pax Americana, μια σταθερότητα. Κάποτε υπήρξε η Pax Οθωμάνικα, κάποτε η Pax Ρωμάνα. Έτσι είναι γενικώς η κατάσταση στην ιστορία. Η Ελλάδα το αντιλαμβάνεται, διαλέγει στρατόπεδα με τίμημα. Δεν είναι ανέξοδα η επιλογή στρατοπέδου πάντοτε. Και δεν σημαίνει ότι συμφωνεί και πάντοτε οι Έλληνες πολίτες ότι συμφωνούν πάντοτε 100%. Εν τούτης, μέχρι τώρα στην ιστορία μας βγαίνει. Λέω με τίμημα. Με κόστος, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πιστεύω ότι το ότι δείχνουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι, σταθεροί, για κάποιους είναι αρνητικό, δηλαδή δηλώνει ίσως μια εισαγωγικά δουλικότητα, το λέω κάτι υπερβολή. Στην παρούσα φάση λοιπόν με την Τουρκία, η οποία μας έχει δηλώσει ο πρόεδρος Ερντογάν στην ομιλία του με το πέρας ασκήσεως ΕΦΕΣ 9 Ιουνίου του 2022, ότι η Τουρκία τιμά τις δυτικές συμμαχίες, οικονομικές και στρατιωτικές μελέτες για το ΝΑΤΟ, πλην όμως στρέφει προς την Ευρασία, το φυσικό της χώρο. Και γιατί είπε στρέφω στην Ευρασία, για να τα ακούσουν σαφώς οι Αμερικάνοι, ναι, για να τα ακούσουν οι Νατοϊκοί, ναι, ότι είναι αναγκαίο κακό και ότι τους είναι χρήσιμη η Τουρκία στην παρούσα φάση του πολέμου, ναι, τους θυμίζει ότι ελέγχουν διά της Τουρκίας, το ΝΑΤΟ, δηλαδή οι Αμερικάνοι, τα στενά τόσο ζωτική σημασία για τους Ρώσους. Μην ξεχνάμε 13 ιστορικοί πόλεμοι Ρωσίας, Τουρκίας έχουν γίνει ακριβώς για τον έλεγχο των στενών. Τους το θυμίζει, τους το θυμίζει. Τους θυμίζει ποιος είναι ο αξιόπιστος τάχαμος σύμμαχος στην Ανατολική Μεσόγειο και κάνουν προβολή γεωπολιτικής σημαίας. Ναι, ότι τους θυμίζει ότι κακώς κάνουν και επενδύουν συμμαχία στην Ελλάδα. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους βγει και ότι παραπονούνται. Η Τουρκία λοιπόν, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν και βάζω και εγώ τη δικιά μου ανατελεία, θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, άσχετα αν παίζει, προσπαθεί να παίξει το ρόλο του mediator, του διαμεσολαβητή, ατυχώς, θεωρεί ότι ο πόλεμος αυτός κατέδειξε την αδυναμία της Δύσης, Δύση θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική, τις ΗΠΑ, την αδυναμία της σε επάρκεια τροφίμων και ενέργειας και ότι βρίσκεται σε δημογραφική αποδρομή. Σε αντίθεση με την Ευρασία, που βρίσκεται σε δημογραφική αύξηση, έχει επάρκεια κατά αυτών τροφίμων και ενέργειας και επομένως στρέφει όχι αύριο, αργά αλλά σταθερά, έχει βάλει ορόσημα 2053, 600 χρόνια από την άλλη Κωνσταντινούπολη, 2071, 1000 χρόνια από την παρουσία των Τουρκομάνων στη Μικρά Ασία μετά τη μάχη του Μάτζικερτ. Αυτά είναι τα ορόσημα. Γνωρίζουμε ότι τα σηματοδοτεί, δηλαδή παίζει με την σημειολογία σε ομιλίες του και τα εννοεί. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλει να αφήσει παρακαταθήκη, πέραν της δικιάς του στεροφημίας, δηλαδή να αντικαταστήσει το δικό του προτρέτο, το προτρέτο του Κεμάλ, σαφώς το θέλει, το δηλώνει, το βλέπουμε. Θέλει να αφήσει και μια παρακαταθήκη μελλοντικής γενιάς των Τούρκων. Λέει το 2053 δηλαδή, να είσαστε G7, να είμαστε G7 και όχι G20 που είναι τώρα, και το 2071 να είναι στις 3 ηγέτιδες δυνάμεις του κόσμου. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα μου, τώρα έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, επειδή το αναφέρει ο κ. Σταθακόπουλος, τα είχαμε ζήσει και με τον Νίκο στο ρεπορτάζ τότε. Είχαμε μια πολιτική να κάτσουμε να συζητούμε πράγματα χαμηλής πολιτικής, θα λέγανε τότε. Περιστέρια, βόλτες, ρεμπέκικα κτλ. Έχουμε φύγει τώρα από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Ερντογάν θέτει μια ατζέντα την οποία προφανώς δεν μπορεί να κάτσει να συζητήσει η Ελλάδα. Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως, ότι δεν μπορεί να γίνει διάλογος, διότι μας ζητάει τι θα του δώσουμε. Έτσι. Η Ελλάδα θα πρέπει επίσημα ή ανεπίσημα να κάνει μια λίστα διεκδικήσεων. Ζητούμε αυτό, ζητούμε το άλλο, ζητούμε το παράλληλο, ώστε να είναι απολογούμενος ο Ερντογάν. Διότι μέχρι τώρα είμαστε σε μια αμυντική θέση και καλούμεθα εμείς να δώσουμε το μισό Αιγαίο.
Δεν μπορεί να γίνει διάλογος μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Και εδώ η ευθύνη είναι και των Ηνωμένων Πολιτειών, στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες δίδουμε βάσεις. Από το 1953 που είναι εδώ οι βάσεις, έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές οι εγκαταστάσεις σε πάνω από 10 πολέμους και επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες μας βοήθησαν στον εμφύλιο πόλεμο να μείνει η Ελλάδα στο δημοκρατικό στρατόπεδο και να μην υπαχθεί στο σταλινικό στρατόπεδο. Αλλά από εκεί και πέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδρασαν ανεξέλεγκτα. Ειδικά μετά την πτώση του κομμουνισμού, ενώ έπεσε ο κομμουνιστικός κίνδυνος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν ο αμερικανικός κίνδυνος στον κόσμο. Πολιορκούν τη Ρωσία με 750 μεγάλες και μικρές βάσεις σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ένα δίκαιο στον Πούτιν, αλλά το έχασε ο Πούτιν το δίκαιο του και αυτή είναι η περικύκλωση. Θέλω να αναφέρω ότι οι δύο μεγάλοι ηγέτες του ψυχρού πολέμου, ο Γκορμπατζόφ και ο Ρίγκαν, στο Ρέικιαβικ το 1986 έβαλαν τις βάσεις για μια συμφωνία πλήρους κατάργησης των πυράβλων μέσου βεληνικού στην Ευρώπη. Και το πέτυχαν. Κατεστράφησαν 450 πύραυλοι από τον ένα συνασπισμό και 450 από τον άλλο συνασπισμό. Πέρσι κρούσα από εδώ, έσες 20 από εκεί. Άρα πρέπει πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο διαλόγου σε επίπεδο των δύο υπερδυνάμεων, διότι έτσι θα χαλαρώσει και η περιοχή μας και θα μπορούμε να είμαστε πιο διεκδικητικοί και θα πέσει και ο τουπές του Ερντογάν. Με την Αμερική είμαστε, αλλά δεν είμαστε Αμερικανάκια. Με τη Δύση είμαστε, αλλά όχι με την Άγρια Δύση. Νίκο. Τώρα, βεβαίως, Κώστα, και υπάρχουν βάσεις αμερικανικές εδώ, υπάρχουν και στην Τουρκία, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Και εγώ θα συμφωνήσω και με το στρατηγό προηγουμένως ότι πρέπει να περιμένουμε από τους συμμάχους ό,τι είναι, αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς να φροντίσουμε για τα δικά μας. Πριν έρθουν οι Γάλλοι, πρέπει να έρθουμε και εμείς. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Ερντογάν έχει εντάξει τα ελληνοτουρκικά σε ένα παζάρι που κάνει με τη Δύση, ενώ είναι προφανές ότι είναι προσανατολισμένος προς Ανατολάς. Θεωρεί ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του. Η Ελλάδα κάνει συμμαχίες, εξοπλίζεται. Ο ίδιος βλέπει να αποκλείεται από το F-35, να κινδυνεύει να αποκλειστεί από τα F-16, να μην έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Biden. Βλέπει την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής στρατιωτικής συνεργασίας και καλλιεργεί το γνωστό σύνδρομο, το οποίο προσφυλαίνει στην τουρκική κοινή γνώμη, της περικύκλωσης. Και έτσι φτάνει σε έναν εκβιασμό με τον γνωστό τρόπο. Σήμερα έγραψα ένα άρθρο στο οποίο έβαζα ένα τηλεγράφημα αμερικανικό της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Άγκυρα του 1976, στο οποίο έλεγε ο τότε πρέσβης ο Αμερικανός ο Μακόμπερ, ζητούσε από το State Department να προχωρήσει σε άρση του εμπάργου όπλων προς την Τουρκία, που είχε επιβληθεί λόγω της εισβολής στην Κύπρο. Και μάλιστα έλεγε ως επιχείρημα ότι ανησυχεί η Τουρκία γιατί ενδεχόμενο η Ελλάδα να ανατρέψει την ισορροπία στο Αιγαίο. Και επομένως πρέπει κάτι να κάνουμε. Γιατί? Διότι η τουρκική ηγεσία δύο φορές είχε διαβεβάσει στην Αμερικανική Πρεσβεία ότι απειλούσε με προληπτικό χτύπημα εναντίον της Ελλάδας, είτε σε επιλεγμένους στρατιωτικούς στόχους, είτε σε νησιά, όπως αναφέρει ο Αμερικανός πρεσβευτής, προκειμένου να αποτρέψει αυτή την ανατροπή της ισορροπίας στο Αιγαίο. Σήμερα, τι βλέπουμε, ότι ο Ερντογάν πάλι απειλεί με πόλεμο, με επεμβάσεις στα νησιά, με οτιδήποτε άλλο, για να φέρει και πάλι στο τραπέζι ένα παζάρι. Να πει στους Αμερικανούς, μην εξοπλίζετε πια την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι ασυνεπής, δεν σέβεται τις υποχρεώσεις βάσει του διεθνές δίκαιου, παραβιάζει τις υποχρεώσεις της. Επομένως, προχωρήθηκε και στον εξοπλισμό της Τουρκίας, η οποία θα είναι ο προμαχώνας στην Ανατολή. Είναι ένα παζάρι το οποίο είναι δύσκολο, γιατί και οι Αμερικανοί έχουν τα δικά τους συμφέροντα βεβαίως στην περιοχή. Αλλά όμως ο κύριος Ερντογάν το κάνει. Και νομίζω ότι έχει φορτώσει με πολύ ένταση όλη η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Κύριε Συρίγκο, τώρα, επειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχαν αυτές οι επαφές τακτικότατες για αρκετά χρόνια των επιτροπών από τα δύο Υπουργεία Εξωτερικών, γνωρίζουμε ή τουλάχιστον γνωρίζαμε τι θέτει στο τραπέζι εδώ και χρόνια η Τουρκία. Και η Τουρκία ξέρει και τις ελληνικές θέσεις. Αυτό το πράγμα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, γιατί ο Ερντογάν βάζει συνεχώς πράγματα στο τραπέζι. Έτσι, αναθεώρηση τη Δίκη Λοζάνη, αποστατικοποίηση νησιών κτλ. Και θα ήθελα να σα κάνω και σε εσά αυτό το ερώτημα. Τι θα κάτσουμε να συζητήσουμε, αν συναντηθεί κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν, τι θα κάτσει να συζητήσει. Την περίοδο 1981-87, η τότε κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου είχε πει ότι είχε θέσει κάποιους όρους για να υπάρξει συζήτηση με την Τουρκία. Ο πρώτος αρχικός όρος ήταν να αποσυρθούν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο, φυσικά δεν έγινε δεκτός, και μετά είπε ότι χρειαζόμαστε να, να σταματήσουν οι Τούρκοι να παραβιάζουν εθνικό ενιαίριο χώρο στο Αιγαίο για να καθίσουν να συζητήσουν. Ούτε αυτό έγινε. Ούτε το λεγόμενο moratorium πτήσεων, ούτε και αυτό έγινε. Μετά το 83 το Νοέμβριο ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος Ντεγκτάς και διεκόπησαν εντελώς συνομιλίες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Το 1987 οι δύο χώρες έφτασαν στα πρόθυρα πολέμου,
από μία σειρά από αμοιβαίες παρανοήσεις, οι οποίες εν πολλοίς οφείλονταν στην έλλειψη διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Έκτοτε το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών. Διάλογος δεν σημαίνει ότι διαπραγματεύομαι για συγκεκριμένα πράγματα, να δώσω αυτό, να δώσω εκείνο. Μιλάω για να καταλάβω πώς σκέφτεται και η άλλη πλευρά και να μπορώ να αποτρέψω, εάν χρειαστεί, κάποιο στοιχείο το οποίο μπορεί να φέρει σε παρανόηση. Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι η Τουρκία μπορεί να επιλέξει να κάνει κάποια πράγματα λόγω της εσωτερικής πολιτικής καταστάσεως στην οποία βρίσκεται ο Ερντογάν, που είναι στριμωγμένος και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις ψήφους των γκρίζων λύκων που είναι με την Αξενέρ. Οι γκρίζοι λύκοι έχουν σπάσει τα δύο στην Τουρκία. Η μισή είναι με τον Μπαχτσελή, που υποστηρίζει τον Ερντογάν, και η άλλη μισή είναι με την Αξενέρ, που υποστηρίζει την αντιπολίτευση. Ο Ερντογάν, με τη στοχευμένη αυτή ρητορική του, επιθυμεί να πάρει τις ψήφους των γκρίζων λύκων που είναι στην άλλη πλευρά. Επομένως, μπορεί να θελήσει να παίξει συνειδητά προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Μπορούμε όμως να αποτρέψουμε κάτι που μπορεί να γίνει από αμοιβαία παρανόηση και βεβαίως, μιλώντας και καταλαβαίνοντας τι γίνεται, να πάρουμε και τα αναγκαία μέτρα, άμα χρειαστεί, και σε εθνικό επίπεδο, γιατί όπως είπε και ο κύριος Στεφανής, άμα συμβεί εκείνη η ώρα, εμείς θα κληθούμε να πολεμήσουμε. Οι Ουκρανοί μόνοι τους πολέμησαν και στράφηκε η Δύση και τους στήριξε. Εάν δεν πολέμαγαν οι Ουκρανοί, θα είχε τελειώσει αυτή η ιστορία. Κύριε Στεφανή. Εγώ, υπηρετώντας 44 χρόνια τις ένοπλες δυνάμεις, θέλω να πω ότι η σκληρή ισχύ είναι εκείνη η οποία δίνει μια στέρεη και ασφαλή βάση στην διπλωματία, έτσι ώστε να μιλά όπως πρέπει να μιλά. Η σκληρή ισχύ είναι το εργαλείο, το οποίο παρέχει στο Υπουργείο Εξωτερικών τη δυνατότητα να κάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Και η σκληρή ισχύ στην Ελλάδα, επειδή γίνεται τελευταία μία συζήτηση, και η συζήτηση έχει να κάνει με τα Ραφάλ που θα έρθουν, τα Βάιπερ όταν θα ολοκληρωθεί η αναβάθμισή τους, οι φρεγάτες που θα έρθουν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τώρα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν είναι σε καλή κατάσταση και πολύ σύντομα θα είναι. Είναι τεράστιο λάθος αυτό να το νομίζει κανείς. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Οι συνεχείς νατοικές και όχι μόνο αξιολογήσεις το δείχνουν αυτό. Οι εξαιρετικά απαιτητικές ασκήσεις με όλους τους συμμάχους μας το δίνουν και δεν υπάρχει αξιολόγηση που γίνεται και δεν προτεύουν και τα πληρώματα των πλοίων μας και οι πιλότοι μας, αλλά και οι χερσαίες δυνάμεις μας. Άρα λοιπόν οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι εξαιρετικές, διαθέτοντας ίσως ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι μοναδικό, την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας, και βεβαίως συν το χρόνο όλο αυτό θα βελτιώνεται. Άρα λοιπόν η συμμετοχή μου σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης είναι αυτή. Έχουμε σκληρή ισχύ και την έχουμε σε εξαιρετικό επίπεδο και γνωρίζει τι κάνει και το κάνει εξαιρετικά. Υποθέτω είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε, όπως απαντήσαμε και πριν μερικά χρόνια, σε κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Έτσι, γιατί διαβάζουμε διάφορα ότι στείνεται πάλι ένα σκηνικό το επόμενο διάστημα, πιθανότατα στον Εύρο. Θα ήθελα, εάν ρωτάτε εμένα, θα ήθελα να πω το εξής. Καταρχάς, ακούω συνεχώς την ερώτηση: φοβόμαστε το ένα, φοβόμαστε το άλλο. Όποιος φοβάται, αυτός ο οποίος δεν ξέρει, αυτός ο οποίος δεν προετοιμάζεται, αυτός ο οποίος δεν έχει ηθικό, αυτός ο οποίος δεν έχει το δίκαιο με το μέρος του και τις ηθικές δυνάμεις να το στηρίζουν. Εμείς δεν φοβόμαστε. Εμείς αναλύουμε, προετοιμαζόμαστε, εξετάζουμε σενάρια και αυτό γίνεται καθημερινά. Και μάλιστα τα σενάρια μας είναι τόσο διευρυμένα, πιάνοντας και το φάσμα των υβριδικών απειλών, τις οποίες τις υποστήκαμε το 19 με το που βγήκε η νέα κυβέρνηση και πλέον. Μας πολεμήσανε οι υβριδικές πλέον απειλές, έγινε υβριδικός πόλεμος από τη νύχτα 27 Μαρτίου προς 28 του Φεβρουαρίου του 2020. Άρα λοιπόν είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε ό,τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά και πάλι λέω, και είναι πολύ σημαντικό ότι στην Ελλάδα, όπως βλέπετε, δεν μιλά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η Ελλάδα δεν στρατικοποιεί την κρίση. Η κρίση πρέπει να λυθεί όπως πρέπει, μέσω της διπλωματίας και μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι λάθος αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία, που σε κάθε δεύτερη ώρα, όχι μέρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας βγαίνει και απειλεί την Ελλάδα. Κύριε Συρίγο, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι, να μην πω εγώ ανησυχούμε, που λέει ο κύριος Στεφανής, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας πιθανότητα να ξαναδούμε σκηνές στον Εύρο που είχαμε ζήσει πριν μερικά χρόνια. Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας του 2020, οι Τούρκοι διαπίστωσαν ότι ο Εύρος, υπό οποιασδήποτε συνθήκες,
είναι το πιο αυστηρά φυλασσόμενο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου. Οι συνθήκες υποτίθεται ότι ήταν ευνοϊκές. Τρίμερο καθαράς Δευτέρας, χαλαρότητα που υπάρχει πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές άδειες, ευνηδιασμός μέσα σε λίγες ώρες, εμφάνιση άμαχου πληθυσμού που δεν ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις, δεν είναι στρατός. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση κύλησε άψογα και τα σύνορα κρατήθηκαν απαραβίαστα. Οι Τούρκοι το γνωρίζουν αυτό και παίζουν σε διάφορα άλλα σημεία με αυτό το θέμα, παίζοντας κυρίως το θυμικό, αυτό που έγινε το 15 Αύγουστο με το κοριτσάκι, το οποίο φερόταν να έχει πεθάνει πάνω σε μια νησίδα που ίσως ήταν ελληνική στον Εύρο, που απεδείχθη ότι δεν ήταν. Αυτό που έκανε ο Ερντογάν τώρα με τις φωτογραφίες που έδειξε, απευθύνεται στο θυμικό. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πάνω στο χάρτη το θέμα του προσφυγικού, αλλά δεν έχουν βρει τρόπο να το εργαλοποιήσουν κατά που να τους διευκολύνει. Αποτελεσματικά. Αποτελεσματικά να τους διευκολύνει. Τώρα, θα ήθελα να αλλάξετε ρόλο, να πάμε στο ρόλο του Υπουργού και του Πολιτικού. Αν θα πάτε στις εκλογές, παράλληλα με τα θέματα της οικονομίας, θέτοντας και διλήμματα όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης με την Τουρκία. Αυτά είναι εθνικά διλήμματα, δεν σχετίζονται με την Α ή τη Β κυβέρνηση. Θεωρώ ότι άκουσα την ομιλία του Πρωθυπουργού προχθές στον ΟΗΕ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος Έλληνας ο οποίος δεν είχε την αίσθηση ότι εκείνη την ώρα μιλούσε η φωνή της Ελλάδας. Θέλω να πω δηλαδή ότι η απειλή είναι συγκεκριμένη. Και να σας πω κάτι άλλο που δεν λέγεται συχνά. Θεωρώ ότι όλα τα κόμματα της Βουλής έχουν απόλυτη συνέστηση ότι η στρατηγική απειλή είναι η Τουρκία. Κανένας δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Μπορεί να αμφιβάλλουν σε τακτικά θέματα, να κάνουμε το Α ή το Β. Αλλά κανένας δεν λέει ότι η Τουρκία δεν συνιστά στρατηγική απειλή για την Ελλάδα. Και να πω και κάτι ακόμη. Το γεγονός ότι έχουμε επιλέξει συμμαχίες με το Ισραήλ και την Αίγυπτο από το 2010, οι οποίες έχουν συνεχιστεί επί 12 χρόνια παρά τις συνεχιζόμενες αλλαγές κυβερνήσεων, δείχνει ότι υπάρχει μια εθνική πολιτική γύρω από αυτά τα θέματα. Δεν λέγονται συχνά αυτά τα θέματα, θέλουμε να δείχνουμε ότι έχουμε διαφορές. Στα θέματα εθνικής πολιτικής δεν υπάρχουν διαφορές. Στα θέματα εθνικής στρατηγικής δεν υπάρχουν διαφορές. Διαφορές υπάρχουν σε θέματα τακτικής, τα οποία όμως πολλές φορές τα λύνει η ίδια η ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, μια ανωτελεία. Πάμε στον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος είναι στην Ιταλία, ο ανταποκριτής μας, να μας δώσει όλα τα νεότερα που υπάρχουν για τις εκλογές εκεί. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καταρχάς πρέπει να τονίσουμε πως η Τζόρτζια Μελόνι ψήφισε πριν από λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες. Αυτό είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Γενικά βλέπουμε παράξενα πράγματα εκεί στην Ιταλία. Οι κάλπες κλείνουν μεσάνυχτα. Η πολιτική αρχή πάνε, εδώ πάνε από τα άγρια χαράματα. Μπας και πιάσουν κανένα ψήφο, καμιά ψήφο. Στην Ιταλία πάνε πριν κλείσουν οι κάλπες. Κάπως έτσι. Είναι και Κυριακή. Είναι μονοήμερη η διαδικασία ψήφου αυτή τη φορά σε αυτές τις εκλογές. Πολλές φορές είναι και δύο ημερών. Μπορώ να σας πω ότι ξεκίνησαν από τις 7 η ώρα το πρωί και θα κλείσουν σε 6 λεπτά και λιγότερο. Η συμμετοχή φαίνεται πως μέχρι τις 7 το απόγευμα ήταν κάτω το 52% με σημαντική πτώση συμμετοχής σε όλη τη χώρα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Νάπολης που έπεσε κατά 11% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2018 και γενικότερα στο Νότο. Ενδιαφέρον επίσης υπάρχει πως στο γεγονός πως το δεδομένο της συμμετοχής έχει πέσει κατακόρυφα και στη Σικελία, όπου υπενθυμίζω πως σήμερα ψήφισαν οι πολίτες και για η νέα Προεδρία της Περιφέρειας, ενώ αντίθετα στο κέντρο της Ρώμης, όπου μετέδωσα σήμερα το απόγευμα, ψήφισαν πάρα πολλοί πολίτες και η συμμετοχή έφτασε και το 60%, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Γενικότερα όμως πρέπει να τονίσουμε πως αναμένεται μια εποχή πως θα είναι πάρα πολύ ψηλή σε όλη τη χώρα. Τονίζω σε αυτό το σημείο πως έχουν συγκεντρωθεί περίπου 400 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο στο Parco dei Principi Grand Hotel, που είναι εκεί που θα συγκεντρωθεί το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι, αδέλφια της Ιταλίας, και το ίδιο με λίγο λιγότερους δημοσιογράφους ισχύει και στην έδρα του Δημοκρατικού Κόμματος στη Via Sant'Andrea delle Fratte, και τα δύο βρίσκονται στη Ρώμη. Περιμένουμε λοιπόν επίσης σε λίγα λεπτά να ανακοινωθούν τα exit polls. Και παράλληλα θα έχουμε μετά σε περίπου μία ώρα τις πρώτες προβολές της Γερουσίας και περίπου 3,5 ώρες από τώρα και τις προβολές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να δοθούν περίπου σε μία ώρα. Μας τώρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε καθόλου χρόνο, 30 δευτερόλεπτα κύριε Σταθακόπουλε, αν βλέπουμε να υπάρχει μια μεγάλη στροφή προς την άκρα δεξιά, πλέον έχουμε Ουγγαρία, έχουμε Πολωνία, τώρα φαίνεται έχουμε και Ιταλία στην Ευρώπη. Κοιτάξτε τώρα, ο κόσμος βρίσκεται σίγουρα σε μια δυσκολία. Οικονομική, λόγω της ενέργειας και έχουμε περάσει και καταστάσεις οικονομικές, τουλάχιστον ο Νότος, για πολλά χρόνια. Όλα αυτά προφανώς δεν έχει πλέον ο κόσμος υπομονή και δεν βρίσκουν άμεση ανταπόκριση και επίλυση στα προβλήματά του. Άρα λοιπόν είναι ακριβώς το μείγμα αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει λαό, ψηφοφόρους δηλαδή, σε ακραίες καταστάσεις. Τώρα από τη μία μεριά, από την άλλη. Τώρα, προκειμένου στην Ιταλία, έχουμε αυτή την άκρη. Έχουμε ήδη όμως στην Ιταλία αυτό να είναι και στην ιστορία τους σύνηθες. Δεν μας παραξενεύει. Σήμερα οι Ιταλοί ψηφίζουν την αυριανή τους απογοήτευση. Τα αδέρφια σε κάνα δύο χρόνια θα γίνουν ξαδέρφια. Νίκο. Ότι οι εύκολες λύσεις και στην Ιταλία όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου χαϊδεύουν εύκολα αυτιά. Αλλά δυστυχώς, όπως είπε και ο Κώστας, είναι η επόμενη μέρα που θα είναι δύσκολη και για τους Ιταλούς. Κύριε Στεφανή. Εγώ θα επανέλθω στο προηγούμενο θέμα και θα πω το εξής. Οι Έλληνες έχουμε πάρα πολλά θέματα να χωρίσουμε και ξέρουμε να μαλώνουμε. Αλλά απέναντι στα εθνικά θέματα πάντα είμαστε ενωμένοι. Το είδαμε αυτό το 2020, όταν το 94% του ελληνικού λαού επικρότησε τις ενέργειες της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη φύλαξη των συνόρων μας. Η πατρίδα μας, την πατρίδα μας την αγαπάμε ιδιαίτερα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτεί ο κάθε ενδυνάμει αντίπαλος όταν θα έρθει η ώρα να υλοποιήσει τις απειλές του. Ενωμένοι όλοι, αγαπώντας την πατρίδα απέναντι στον κοινό κίνδυνο. Κύριε Συρίγο, να κλείσουμε εσάς τώρα. Αν τα φαινόμενα αυτά που λέμε και στην Ιταλία, αν ανισχύτε, θα δημιουργήσουν, θα επιτείνουν τα προβλήματα που ήδη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Νομίζω θα μου λέγατε για την Ελλάδα και πήγα να πω ότι εμείς τα έχουμε ήδη περάσει αυτά. Ευτυχώς τα ξεπεράσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σαφώς, η κατάσταση όταν βλέπεις ακραία κόμματα, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά να παίρνουν εξουσία, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορούν τα πράγματα να καταλήξουν αδιέξοδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κατεξοχήν χώρος συμβιβασμών και συνεννοήσεων. Ενώ υπάρχει το δικαίωμα του βέτο, ελάχιστες φορές έχει ασκηθεί, διότι ακριβώς υπάρχει συνεννόηση με αμοιβές υποχωρήσεις. Ένα ακραίο κόμμα μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Το μεγάλη μου χαρά. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, 6 το πρωί, εδώ με τη Νίνα Κασιμάτη, Σαββατοκύριακο από τις 6. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.